Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο του Blue Sky. Ξεκινάμε με μια είδηση τη τελευταία στιγμή. Άγρια δολοφονία σημειώθηκε στο μαρούσι με 22 χρόνια να εντοπίζεται νεκρή με στο σώμα. Η αστυνομία ενημερώθηκε στις 6 και 20 το απόγευμα για το τραγικό συμβάν στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το θύμα φέρεται να λογομάχησε με 17χρονη φίλη τη, η οποία άρπαξε το μαχαίρι και σκότωσε τη νεαρή γυναίκα. Ο πατέρα τη 22χρονη ήταν αυτό που ενημέρωσε την αστυνομία για τη δολοφονία τη κόρη του από την 17χρονη που φιλοξενούσε 20 22χρονη στο σπίτι τη. Η 17χρονη συνελήφθη. Η Εύα Καηλή τελικά είναι ανάμεσα στους τέσσερις που κρατούνται για την υπόθεση του σκανδάλου που συγκλονίζει τις Βρυξέλλες. Αν και η ανακοίνωση της Βελγικής Εισαγγελίας δεν ανέφερε την Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η εφημερίδα Λεσό αναφέρει πως έχει συλληφθεί και προφυλακιστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυρία Καϊλή θα διανυκτερεύσει σε κελί στις Βρυξέλλες μέχρι να βρεθεί ενώπιον του φυσικού της δικαστή, κάτι που πρέπει να γίνει εντός 48 ώρων, η δάλος θα αφαιθεί ελεύθερη. Οι έρευνες ξεκίνησαν μετά από υποψίες ότι το Κατάρ δωροδόκησε αξιωματούχους είτε με χρήματα είτε με σημαντικά δώρα προκειμένου να επηρεάσουν αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ανάμεσα στα τέσσερα άτομα που κατηγορούνται για διαφθορά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τη σύλληψη τη Εύα Καηλή για την υπόθεση χρηματισμού από το Κατάρ αποφάσισαν οι βελγικέ αρχέ, όπω αναφέρουν οι βελγικέ εφημερίδε. Η κυρία Καηλή θα διανυκερεύσει και λύσεις Βρυξέλλε, μέχρι να βρεθεί ενώπιον του φυσικού τη δικαστή. Κάτι που πρέπει να γίνει εντό 48 ώρων. Η Δάλο θα αφαιθεί ελεύθερη. Ο δικαστή στη συνέχεια θα κρίνει αν θα προφυλακιστεί ή θα αφαιθεί ελεύθερη υπό όρους, μέχρι τη δίκη. Στο Βέλγιο, ο θεσμό προφυλάκηση είναι πολύ διαφορετικό από αυτόν που ισχύει στην Ελλάδα. Στο Βέλγιο, η προφυλάκηση ο θεσμο προφυλακηση ειναι πολυ διαφορετικο απο αυτο που μόνο για την περίπτωση που ο κατηγορούμενο ενδέχεται να φύγει από τη χώρα και όχι για την πιθανή επανάληψη του εγκλήματο όπω συμβαίνει στην Ελλάδα. Καθώ η χώρα μα, σε αντίθεση με το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγράφει ρεκόρ τη προφυλακίση. Σύμφωνα με ανακοίνωση των Βελγικών Αρχών, οι τέσσερι συλληφθέντε κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση Ξέπλυμα βρώμικου χρήματο και διαφθορά. Η ανακοίνωση έρχεται στο πλαίσιο μεγάλη έρευνα από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία και την Ομοσπονδιακή Αστυνομία. Υπάρχουν πληροφορίε ότι τρία μέλη με πολιτικέ ή και στρατηγικέ θέσει εντό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πληρώθηκαν με μεγάλα χρηματικά ποσά ή του προσφέρθηκαν σημαντικά δώρα για να επηρεάσουν τι αποφάσει τη Βουλή. Δεν θα συμβιβαστώ με καμία πρακτική που πλήγωσε τον κόσμο τη Δημοκρατική Παράταξη στο παρελθόν. Δεν θα δεχτώ ούτε ψήγμα υπόνοιας σε θέματα διαφάνειας. Δεν θα επιτρέψω κανείς μα κανείς να αμαυρώσει αυτή τη νέα πορεία που ξεκίνησε πέρυσι το Δεκέμβρη. Έχουμε χρέος η κάθε μία και ο καθένας από εμάς να αγωνιστούν χωριό, πόλη, εργασιακό χώρο για να ξανακάνουμε το ΠΑΣΟΚ μια δύναμη αλλαγής ένα ποτάμι σύγχρονων προοδευτικών ιδεών που θα ανατρέψει κατεστημένα, που θα στείλει τη νέα δημοκρατία στην αντιπολίτευση και θα δημιουργήσει μια προοδευτική κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή πιάνεται ένα τέλεχο του Πασόκ να χρηματίζεται, όπω έχει ξαναγίνει στο παρελθόν με αυτό το χώρο. Και να προσπαθούμε να, να πούμε ότι αυτό είναι πρόβλημα τη Νέα Δημοκρατία, ε, είναι για γέλια και για κλάμα. Mm. Τι ω Ανδρουλάκη για να στηρίξει, στηρίξει αυτό τον ισχυρισμό, να διαγράφει από τα social media αναρτήσει του, αυτά είναι ούτε για μικρά παιδιά. Εδώ έχουμε ένα φαινόμενο Τζουχατζόπουλου 2. Το οποίο yeah. πρέπει να το αντιμετωπίσει στο Σπασόκ. Ότι ήταν ένα δούριο ύπο τη Νέα Δημοκρατία η κυρία Καηλή. Μέσα στο κοινάλ, βέβαια, το, 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 είπανε πολύ αργά. Καλό θα ήταν να έχει υποθεί πριν τη σύλληψη. Και είναι γνωστό, κύριο Κουμουτσάκο, ότι στηρίχθηκε η κυρία Καηλή στην εκλογή ω αντιπροέδρο του Ευρωκοινοβούλου. Ήταν από μια τον κύριο θέση Μιστοτάκη που τη διεκδικούσε ένα Έλληνα υποψήφιο. Ναι, ναι. Πότε με του πάτσιδε τη Νέα Δημοκρατία, πότε με τι διάφορε mm. Καηλή του Πασόκ, νεοφιλελεύθεροι και σοσιαλδημοκράτε, επί το έργο τη μίζα και τη Συνελήφθησαν συνολικά τέσσερα άτομα από τον ανακριτή των Βρυξελών, που ηγείται τη έρευνα. Δύο αφέθησαν ελεύθερα. Έρευνα έγινε και στο σπίτι δεύτερου βουλευτή, γύρω στι 8 το βράδυ, την προηγούμενη νύχτα. Η Ευρωβουλευτή, που είναι ανάμεσα στα τέσσερα άτομα που συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν βαρύτατε κατηγορίε. Σύμφωνα με τη βελγική εφημερίδα Le Soir, ο πατέρα τη Εύα Καϊλί, ο οποίο είχε συλληφθεί με μία βαλίτσα γεμάτη με τριτά έξω από ένα ξενοδοχείο των Βρυξελών, αφέθηκε ελεύθερο. Την ίδια τύχη είχε και ο Λούκα Βισεντίνη ο οποίος ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος υπό όρου. Από την άλλη πλευρά, ο σύζυγος της Καιλί, Φραντζέσκο Τζόρτζι, οδηγήθηκε επίσης στη φυλακή, όπως και ο πρώην βουλευτή, Πιέρα Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίο φέρεται να είναι ο εγκέφαλο όλη αυτή τη υπόθεση. Επιπλέον, στη φυλακή οδηγείται ένα ακόμα λομπίστα, του οποίου τα βελγικά ΜΜΕ δίνουν στη δημοσιότητα μόνο το αρχικό γράμμα του ονόματό του, ο οποίο κατανομάζεται ω F. Σε κάθε περίπτωση, αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα παραπάνω είναι πληροφορία από τα ΜΜΕ του Βελγίου και προ το παρόν δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τι βελγικέ αρχέ. Μάλιστα, η εφημερίδα έγραψε ότι στο σπίτι τη κυρία Καηλή εντοπίστηκαν τσάντε με χρήματα, ενώ ο πατέρα εντοπίστηκε από του αστυνομικού την ώρα που ετοιμαζόταν να αναχωρήσει Τη Βρυξέλλε με ένα χαρτοφύλακα γεμάτο χρήματα. Η σύλληψη τη Εύα Καλή ενδεχομένω να πυροδοτήσει νέε εξελίξει εντό του Ευρωκοινοβουλίου τι επόμενε ώρε, με το ενδεχόμενο η πρόεδρο Ευρωβουλή να προχωρήσει σε καθαίρεση τη Αντιπροέδρου, πράγμα που είναι πλέον ορατό. Ο βελγικό τύπο σημειώνει με νόημα τι περασμένε ημέρε ότι ο μόνο τρόπο για να καταρριφθεί η βουλευτική ασυλία και να συλληφθεί πολιτικό πρόσωπο είναι να πιαστεί επαυτοφόρο. Συγγνώμη για τις εμπριστικές δηλώσεις και τις απειλές που εκτόξευε όλες αυτές τις ημέρες σε βάρος του αστυνομικού που τραυμάτισε σοβαρά το γιο του στη Θεσσαλονίκη, πυροβολώντας τον στο κεφάλι ζήτησε ο πατέρας του 16χρονου Ρωμά. Υπενθυμίζεται ότι ο πατέρας του 16χρονου σε δηλώσεις του είχε αναφέρει πως εάν οι αρχές αφήσουν ελεύθερο τον αστυνομικό θα τον κάνει να πληρώσει με το ίδιο νόμισμα. Μετανιωμένος εμφανίζεται ο το πατέρα του 16χρονου Ρωμά, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά τον πυροβολισμό που δέχτηκε από τον αστυνομικό της ομάδας Δίας στη Θεσσαλονίκη. Ο πατέρας του 16χρονου προσπαθώντας να ρίξει τους τόνους μετά από τις δηλώσεις που έκανε τις προηγούμενες ημέρες τις οποίες ζητούσε την απόδοση δικαιοσύνης για τον τραυματισμό του γιού του και απειλούσε λέγοντας ότι έχει δύο παιδιά αυτός ο αστυνομικός. Μεγαλώνει δύο παιδιά. Αυτός τι έκανε στο παιδί μου με το ίδιο νόμισμα θα το πληρώσει και αυτός. Ό,τι έκανε στο παιδί μου θα κάνω στο παιδί του. Αυτό δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Μπορείτε να το βάλετε μέσα. Η δικαιοσύνη να το βάλει μέσα. Άμα τον βάλει μέσα όλα ήρεμα θα γίνουν. Θα ησυχάσουν τα πάντα. Άμα προφυλακιστεί όλα θα γίνουν ειρήνη. Εάν τον αφήσουν ελεύθερο, δεν ξέρω κι εγώ πού θα φτάσω. Τι δηλώσει αυτέ έκανε ο πατέρα του 16χρονου, που συνεχίζει να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μέθη του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου τη Θεσσαλονίκη, την ώρα που οι εντάσει από του Ρωμά σε καταβλισμού αλλά και διάφορε περιοχέ, κυρίω τη Αττική, βρίσκονταν σε εξέλιξη, απειλώντα με βεντέτα μεταξύ Ρωμά και αστυνομικών. Ο πατέρας του 16χρονου αυτή τη φορά ζήτησε συγνώμη για τις εμπριστικές δηλώσεις και τις απειλές που εκτόξευσε σε βάρος του αστυνομικού τονίζοντας. Ζητώ συγνώμη από την οικογένεια και τα παιδιά του. Δεν μου φταίνε σε τίποτα τα παιδιά του, αλλά θέλω να δικαστεί ο αστυνομικός. Ήμουν τρελαμένος και δεν ήξερα τι έλεγα και επίσης να μην έρθει κανένα παιδί στη θέση του παιδιού μου. Παρά όμω τι δηλώσει μεταμέλεια από τον πατέρα του 16χρονου, ο παππού του συνεχίζει να απειλεί ότι αν δεν δικαστεί ο αστυνομικό, θα πάρει τον νόμο στα χέρια του, δηλώνοντα ότι δεν έχει κακία με του άλλου αστυνομικού. Ένα έκανε τη ζημιά, είπε χαρακτηριστικά, και αυτό θα την πληρώσει. Εν τω μεταξύ, δύο προκαταρκτικέ έρευνε θα διεξαχθούν για τον τραυματισμό του 16χρονου από τον αστυνομικό τη ομάδα Δία. Η μία θα αφορά τι δηλώσει από μέλη της κοινότητας Ρωμά και η άλλη για διαρροή μέρους της δικογραφίας να υπενθυμίσουμε ότι σε βάρος του κατηγορούμενου αστυνομικού είχε ασκηθεί ποινική δίωξη από την εισαγγελία πρωτοδικών για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και εκτέλεση παράνομου πυροβολισμού, ακινητοποίηση ή εξουδετέρωση. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο ίδιο φέρεται να είπε στην απολογία του ότι πυροβόλησε μία φορά στον αέρα για εκφοβισμό, ενώ για τον δεύτερο πυροβολισμό που έπληξε τον 16χρονο στο κεφάλι, φέρεται να ισχυρίστηκε Πώ πυροβόλησε ενστικτοδό προ τα κάτω, στοχεύοντα στα λάστιχα του αυτοκίνητου. Οι αστυνομικέ δυνάμει συνεχίζουν να βρίσκονται σε πολλά σημεία τη χώρα όπου υπάρχουν καταβλισμοί Ρωμά, καθώ εκφράζονται φόβοι για συνέχιση των επεισοδίων. Έκτακτη ενίσχυση 250 ευρώ πρόκειται να δουν στους λογαριασμούς τους μέσα στο Δεκέμβριο 2,3 εκατομμύρια πολίτες. Χαμηλοσυνταξιούχοι, ανασφάλιστοι υπερήλικες, δικαιούχοι επιδόματος αμέα μακροχρόνια άνεργοι, δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματο και δικαιούχοι επιδόματος παιδιών ΟΠΕΚΑ μήνα έκτακτων ενισχύσεων ύψου 250 ευρώ σε 2,3 εκατομμύρια πολίτε, χάμηλο ανασφάλιστους, ανασφάλιστου, υπερήλικε δικαιούχου επιδομάτων ΑΜΕΑ, μακροχρόνια ανέργου, δικαιούχου ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματο και δικαιούχου επιδόματο παιδιών ΟΠΕΚΑ ο Δεκέμβριο. Παράλληλα, έκτακτη ενίσχυση ύψου 600 ευρώ θα δοθεί και στου ένσολου και του Λιμενικού. Ειδικότερα, η έκτακτη ενίσχυση θα δοθεί έως τι 20 Δεκεμβρίου και αφορά σε συνταξιούχου με μηνιαίο εισόδημα έως 600 και 800 ευρώ αντίστοιχα, σε περίπου 36.000 ανασφάλειες του υπερήλικε του ΟΠΕΚΑ, σε περίπου 174.000 δικαιούχου επιδομάτων ΑΜΕΑ, σε 100.000 μακροχρόνια άνεργου, σε 225.000 δικαιούχου του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματο θα δοθεί διπλή δόση, σε 800.000 δικαιούχου επιδόματο ΟΠΕΚΑ θα δοθεί μια μισή επιπλέον μηνιαία δόση. Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 105 ή 63 ή 42 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και δεύτερο παιδί ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και σε 210 ή 126 ή 84 από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί. Αντίστοιχη έκτακτη δόση καταβάλλεται στου λοιπού νέου δικαιούχου του επιδόματο του 2022 μετά την έγκριση τη αίτησή του. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστο μαζί με την αντίστοιχη εφάπαξ ενίσχυση του Απριλίου υπερβαίνει τα 800 εκατομμύρια ευρώ ενώ στι 21 το μηνό θα δοθεί η αυξημένη πρώτη δόση του επιδόματο θέρμανση. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστο, τόσο από το επίδομα όσο και από την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανση, υπερβαίνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Θα υπάρξει και η εφάπαξ ενίσχυση σε όλου του ένσωνου τη και του λιμενικού. Όλο το προσωπικό θα λάβει το Δεκέμβριο 600 ευρώ ανά υπάλληλο οριζόντια. Το δημοσιονομικό κόστο υπολογίζεται στα 37 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, όπω σημειώνουν παράγοντο του οικονομικού επιτελείου, μία νέα κάβα στους τουλάχιστον 600 εκατομμυρίων ευρώ μπορεί να υπάρξει στους πρώτους μήνες του 2023 η οποία και θα ενισχύσει τη μάχη κατά της ακρίβειας το ποσό αυτό αναμένεται να εισπραχθεί από τη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων για το πώ θα διατεθεί το συγκεκριμένο κονδύλι, οι αποφάσει δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίε υπάρχουν αρκετά σενάρια. Εξετάζεται το ενδεχόμενο μια νέα επιταγή ακρίβεια, συμπληρωματικά με το καλάθι του νοικοκυριού, κυρίω για την ενίσχυση των πλέον ευάλωτων μημάτων του πληθυσμού. Με βάση τα άλλα σενάρια, θα μπορούσε να υπάρξει μια μηνιαία παρέμβαση ή τριμηνιαία-τετραμηνιαία παρεμβαση Υπό εξέταση βρίσκεται και το εύρο των δικαιούχων, εάν δηλαδή θα καλυφθούν οι δικαιούχοι του Fuel Pass 2 ή θα μειωθεί ο αριθμό σε περίπου 1 εκατομμύρια ευρώ, ευάλωτα νοικοκυριά. Πάνω από 20.000 άνθρωποι έχουν υποβάλει μέχρι στιγμή αιτήσει για το μεγάλο διαγωνισμό του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογή Προσωπικού. Αφορά στι προσλήψει 5.124 μονίμων υπαλλήλων στο Δημόσιο, η αυλαία των αιτήσεων άνοιξε την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί στι 20 Δεκεμβρίου. Κύμα αιτήσεων παρατηρείται για τον μεγάλο διαγωνισμό του Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογή Προσωπικού, ο οποίο αφορά στην πρόσληψη 5.124 μόνιμων στο δημόσιο, καθώ μέσα σε λιγότερο από 9 μέρε έχουν καταθέσει αίτηση για συμμετοχή περίπου 20.000 άνθρωποι. Αυτό σημαίνει ότι οι αιτήσει που έχουν υποβληθεί είναι τετραπλάσια σε σχέση με τι θέσει και υπό τα υφιστάμενα δεδομένα θα προσληφθεί περίπου το 25% των ενδιαφερόμενων. Δικαίωμα συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν οι υποψήφοι πανεπιστημιακοί. Και Τεχνολογική Εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των πτυχιούχων με τίτλου σπουδών που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό αρκεί να διαθέτουν πράξη αναγνώριση ή πιστοποιητικό αναγνώριση. Από τι 5.124 θέσει, οι 3.502 αφορούν προσωπικό πανεπιστημιακή εκπαίδευση, οι 1.565 τεχνολογική εκπαίδευση, ενώ υπάρχουν και 57 θέσει ειδικού προσωπικού. Μάλιστα, οι ειδικότητε που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό θέσεων είναι μεταξύ άλλων αρχαιολόγων, γεωπών, γεωτεχνικών διοικητικού οικονομικού, δασολόγων, μηχανικών, μηχανικών αρχιτεκτώνων, μηχανικών, τεχνολόγων τροφίμων και τε μηχανικών. Οι υποψήφοι στην ηλεκτρονική του αίτηση δηλώνουν τα προσόντα του, τίτλοι σπουδών, άδειε άσκηση επαγγέλματο ή βεβαιώσει εγγραφή πιστοποιητικά, του κωδικού των θέσεων, του κλάδου ειδικότητε καθώ και τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα. Τα προσόντα που αναγράφονται στην αίτηση πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξη προθεσμία υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Οι υποψήφοι υποβάλλουν αίτηση για τη διαδικασία κατάταξη σε πίνακα βαθμολογία ανακατηγορία και κλάδο ειδικότητα σε πρώτο στάδιο, προκειμένου οι επιτυχόντε να συμμετάσχουν σε δεύτερο στάδιο σε προκηρύξει πλήρωση θέσεων αντίστοιχων κλάδων ειδικοτήτων σε φορεί του Δημοσίου. Οι συντελετέ βαρύτητα είναι 50% για κάθε μάθημα, ενώ η βαθμολογία τη γραπτή διαδικασία ορίζεται σε κλίμακα από 1 έω 100 και οι θα είναι όσοι περάσουν τη βάση που 55 μονάδε για κάθε μάθημα, δοκιμασία και συνολικά. Η αυλαία των αιτήσεων άνοιξε την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου και αναμένεται να στις 20 Δεκεμβρίου. Δύο καλάθια με καλύτερες τιμές θα περιμένουν τους καταναλωτές στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα που πολλούν παιχνίδια τις φετινές γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Δημιουργούνται δύο καλάθια, το καλάθι των Χριστουγέννων και το καλάθι του Άι Βασίλη, τα οποία θα βρίσκονται σε ισχύ το μεν του το, το Πρώτα το μεν πρώτο από τις 14 Δεκεμβρίου έως και τις 4 Ιανουαρίου, το δε δεύτερο από τις 14 Δεκεμβρίου έως και τις 11 Ιανουαρίου. Επίσης, από την Τετάρτη θα υπάρχει και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e καταναλωτή ειδικό πεδίο για να μπορούν οι καταναλωτές να ενημερώνονται για ποια προϊόντα περιέχονται στο καλάθι κάθε αλυσίδα και σε ποια τιμή. Μάλιστα, τα παιχνίδια και οι κατηγορίε που συμπεριλαμβάνονται στο καλάθι θα ελέγχονται από το ΔΙΜΕΑ ω προ το περι, περιθώριο κέρδο του. Το καλάθι των Δε... Χριστουγέννων στα σούπερ μάρκετ και ο σάκο του Άι Βασίλη στα καταστήματα παιχνιδιών κάνουν πρεμιέρα Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για τι δύο πρωτοβουλίε που έλαβε το Υπουργείο Ανάπτυξη εν των γιορτών και εν μέσω των συνθήκων που έχει διαμορφώσει η ενεργειακή κρίση. Το καλάθι των Χριστουγέννων, το οποίο θα διαρκέσει έω 4 Ιανουαρίου, είναι ουσιαστικά ένα διευρυμένο ω προ τι κατηγορίε καλάθι του νοικοκυριού, στο οποίο προστίθενται προϊόντα με αυξημένη εποχική ζήτηση. Έτσι, για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, στι λίστε των σούπερ μάρκετ που συμμετέχουν στο καλάθι του νοικοκυριού, προστίθεται στην κατηγορία του κρέατο, η γαλοπούλα και το μοσχάρι, καθώ και τα γλυκίσματα, η βασιλόπιτα, η τσουρέκη και η σοκολάτα. Από την άλλη πλευρά, ο Σάκο του Άι Βασίλη είναι το αντίστοιχο μέτρο για την αγορά παιχνιδιών που εφαρμόζεται αποκλειστικά για την περίοδο των γιορτών από 14 Δεκεμβρίου έως και 11 Ιανουαρίου. Βεβαίω και τα διαφορά ναι. σε αρκετά προϊόντα μακάρι να τα κρατήσουν. Βασικά δεν βρήκα. Η αλήθεια είναι κοίταξα στα ράφια, αλλά δεν βρήκα κάπου το ταμπελάκι. Απαράδεκτε. Γιατί... Γιατί είναι οι προσφορέ τι οποίε βγάζει το σούπερ μάρκετ, το εκάθεστο σούπερ μάρκετ, ανά βδομάδα. Δημιουργείται σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελλήνων Διοτεχνών Παιδικών Παιχνιδιών και Άμαξων. Θα είναι υποχρεωτικό για τι επιχειρήσει του κλάδου με τήσιο τζίρο άνω του ενό εκατομμυρίου ευρώ, ενώ τα μικρότερα καταστήματα θα μπορούν να συμμετέχουν εθελοντικά. Σύμφωνα με το ΣΕΦΠΕ, Υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για συμμετοχή και των υπόλοιπων επιχειρήσεων πέρα των μεγάλων αλυσίδων. Από τι 10 κατηγορίε που έχει διαμορφώσει το Υπουργείο Ανάπτυξη, οι επιχειρήσει θα πρέπει να αντάξουν στι λίστε του τουλάχιστον ένα προϊόν και να το διαθέτουν σε προτιστή τιμή, ιδίω συγκριτικά με τα υπόλοιπα προϊόντα τη ίδια κατηγορία. Τα προϊόντα θα φέρουν στο ράφι πώληση το ειδικό σήμα που έχει δημιουργηθεί ώστε να γνωρίζουν οι καταναλωτέ, ενώ η σχετική λίστα με τι τιμέ θα αναρτάται στο ή καταναλωτή, όπω γίνεται και στο αντίστοιχο καλάθι του νοικοκυριού. Ευκρινή κατάλογο των προϊόντων που συνθέτουν το καλάθι σε εμφανέ σημείο συνήθω του καταστήματο, που περιλαμβάνει τι τιμέ στι οποίε προσφέρονται τα προϊόντα. Οι κατηγορίε είναι τα επιτραπέζια, τα παζλ, παιχνίδια με κούκλε, βρεφικά παιχνίδια, φιγούρε δράση, παιχνίδια κατασκευών και δημιουργία, οχήματα τηλεκατευθυνόμενα, ηλεκτρονικά παιχνίδια, αθλητικά παιχνίδια, λούτρινα και μουσικά παιχνίδια. Σε εορταστικού ρυθμού κινούνται από σήμερα αγορά και καταναλωτέ. Με τι εμπορικέ επιχειρήσει να εύκονται για μια τονωτική ένευση ρευστότητα. Το περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα κάνει του καταναλωτέ κυνηγού προσφορών. Την ώρα που η κυβέρνηση προσπαθεί να ανακουφίσει τα νοικοκυριά μέσω των καλαθιών του Άι Βασίλη και του Εορταστικού. Με ανοιχτά τα καταστήματα σήμερα, Κυριακή 11 Δεκεμβρίου προαιρετικά από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ, κάνει πρεμιέρα το εορταστικό ωράριο. Οι εμπορικές επιχειρήσεις προετοιμάζονται για μια τονωτική ένεση ρευστότητα και οι καταναλωτές γίνονται κυνηγοί προσφορών, καθώς οι ανατιμήσει σε σειρά βασικών αγαθών και υπηρεσιών και το περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημά τους τους κάνουν πολύ προσεκτικούς σε σχέση με τις χριστουγεννιάτικες ταπάνες τους. Στο χώρο των εορταστικών προσφορών μπαίνουν και οι επιχειρήσεις που, που πουλάνε παιδικά παιχνίδια από την προσεχή Τετάρτη μέχρι και τις 11 Ιανουαρίου του 2023 με 10 κατηγορίες παιχνιδιών που περιλαμβάνονται στο καλάθι του Αϊ Βασίλη σε ό,τι αφορά στο εορταστικό τραπέζι, στο σούπερ μάρκετ, το καλάθι του νοικοκυριού μετατρέπεται από την Τετάρτη μέχρι και τις 4 Ιανουαρίου του 2023 σε εορταστικό καλάθι με επιπλέον επιλογές τις κατηγορίες γαλοπούλα, μοσχάρι, τσουρέκι ή βασιλόπιτα και σοκολάτες. Το πόσο οι ανατιμήσει επηρεάζουν τι φετινέ αποφάσει για τι χριστουγεννιάτικε αγορέ αποτυπώνεται στι απαντήσει που έδωσαν οι καταναλωτέ στο ερώτημα σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων κάνουν τις αγορές τους. Έτσι, φέτος η χρηματική δαπάνη αποτελεί το βασικό κριτήριο για το 76% των καταναλωτών, ενώ το ποσοστό των καταναλωτών που ψωνίζουν με βασικό κριτήριο την ποιότητα ανέρχεται στο 15%. Αξιοσημείωτο είναι ότι ποσοστό 31% των καταναλωτών δηλώνουν ότι η αξία των αγορών τους θα είναι μειωμένη τα φετινά Χριστούγεννα με μια ολοκληρωμένη πρόταση τεσσάρων σημείων που έχει θέσει το Υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να προσέλθουν οι τράπεζες στην επόμενη συνάντησή τους. Από το Υπουργείο Οικονομικών υπογραμμίζεται ότι δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με αυτά που ήδη έχουν υποθεί. Ενώ από την πλευρά των τραπεζών, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, οι προτάσεις που θα κατατεθούν δεν απέχουν πολύ από τις επιδιώξεις του οικονομικού επιτελείου με μία ολοκληρωμένη πρόταση στα τέσσερα σημεία που έχει βάλει στο τραπέζι το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να προσελθούν οι τράπεζες στη συνάντηση που είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί μεταξύ των δύο πλευρών μέσα στην εβδομάδα. Πηγέ από το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρουν πω δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με αυτά που ήδη έχουν υποθεί, αλλά ούτε υπάρχει και πληροφόρηση αναφορικά με το περιεχόμενο των θέσεων με τι οποίε θα προσέλθουν οι τράπεζε στη συνάντηση. Από την άλλη πλευρά, και σύμφωνα με έγκυρε πηγέ κοντά στι τράπεζε και είναι σε θέση να γνωρίζουν, αναφέρουν ότι υπάρχει ένα περίγραμμα των προτάσεων που θα κατατεθούν και οι οποίε δεν απέχουν πολύ από τι επιδιώξει του Οικονομικού Επιτελείου, όπω τουλάχιστον αυτέ έχουν περιγραφεί σε δηλώσει κυβερνητικών αξιωματούχων. Η πρόταση των τραπεζών για τα ενήμερα δάνεια είναι να δημιουργήσουν ένα κοινό ταμείο μέσα από το οποίο θα χρηματοδοτείται το 50% τη επιπλέον δόση που έχει προκληθεί από την αύξηση των επιτοκίων. Δεν έχει καταστεί σαφέ εάν θα προτείνεται το υπόλοιπο 50% να χρηματοδοτείται από τον κρατικό προπολογισμό. Ω επιτόκιο αναφορά, θα ορίζεται αυτό που ίσχυε τον Ιούλιο του 2020. 2022 και η χρονική διάρκεια της στήριξη των ενήμερων δανειοληπτών θα είναι 12 μήνη. Τα κριτήρια για την επιδότηση θα είναι ανάλογα με εκείνα που ίσχυσαν στο γέφυρα 1. Σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις δανείων μέσα από το εξοδικαστικό συμβιβασμό, η θέση των τραπεζών είναι ότι θα τρέξουν με πιο γρήγορους ρυθμούς έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί από την κυβέρνηση περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέσα στο προσεχές διάστημα με την εντατικοποίηση της αποδοχής των προτάσεων που έχουν γίνει από τους δανειολήπτες. Τα δύο άλλα θέματα είναι η μείωση των προμηθειών οι οποίες δρομολογούνται από τις τράπεζες. Αναφορικά με την αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων ήδη έχει ξεκινήσει η αύξησή τους και είναι πολύ πιθανόν στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί σχεδόν όλες οι τράπεζες να το έχουν πράξει σε ένα βαθμό τουλάχιστον. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλα τα ζητήματα, ειδικά σε αυτό τη στήριξη των συνεπών δανειοληπτών, προϋπόθεση αποτελεί η αποδοχή του προγράμματος από τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό. Κάθε μέρα και νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της 12χρονης στον Κολονό, που βίαζε και εξέδιδε ο προφυλακισμένος Ηλίας Μίχος. Η 12χρονη έχει δώσει μέχρι στιγμής τέσσερις καταθέσεις. Το κοριτσάκι αποκάλυψε ότι επισκεπτόταν γνωστό ξενοδοχείο της πόλης όπου τη βίαζε ένας άντρας που κυκλοφορούσε με τζιπ. Αναφέρεται και σε έναν παχουλό με που κυκλοφορούσε με ηλεκτρικό αυτοκίνητο και ο οποίο την πίεζε να φεύγουν τη ημέρα μαζί νέα συγκλονιστικά στοιχεία για την υπόθεση 12χρονη στον Κολονό που βίαζε και εξέδε ο προφυλακισμένο Ηλία Μίχο προκύπτουν μέσα από την τελευταία τέταρτη σειρά κατάθεση τη μικρή στου ψυχολόγου του Ανηλίκων. Το κοριτσάκι αποκάλυψε ότι εκτό από το αυτοκίνητα στο Μετρό των Σεπολίων, τον Νίκο Ανοχή στον Γκάζι, το Airbnb στο κέντρο τη Αθήνα επισκεπτόταν γνωστό ξενοδοχείο τη πόλη, αναφέρει μάλιστα το όνομά του, όπου τη βίαζε ένα άνδρα που κυκλοφορούσε με τζιπ. Επίση κάνει λόγο για live μεταδόσει που έκανε σε άτομα που τη υποδείκνει ο Μίχο βασικό πελάτη έναν ο οποίο δεν έχει συλληφθεί για επισκέψει κατά εντολή του 53χρονου σε σπίτια ανδρών, ενώ αναφέρθηκε σε έναν παχουλό μεσήλικα που κυκλοφορούσε με ηλεκτρικό αυτοκίνητο και ο οποίο την πίεζε να φεύγουν διήμερα μαζί. Τέλο, κάνει λόγο για ένα 55χρονο που κυκλοφορούσε με μια θηριώδη Mercedes, αναφέρει το όνομά του λέγοντα πω κατάφερε να του ξεγλιστρήσει γιατί συνεχώ τη μιλούσε πολύ άσχημα. Ενώ μιλάει για διευκολύνσει που έκανε ο μήχος σε πελάτε οι οποίοι πλήρωναν με δόσει για να συνευρεθούν με την 12χρονη. Τα νέα δεδομένα ανοίγουν τη βεντάλια των ερευνών, καθώ ο στόχαστρο μπαίνουν και άτομα που έχει κατονομάσει και αναγνωρίσει μαθήτρια και τα οποία δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν και δεν έχουν ακόμη συλληφθεί. Την ίδια ώρα, ο Ηλία Μίχο, μέσα από το κελί των φυλακών Γρεβενών, έδωσε μέσω του συνηγόρου του μια νέα πληροφορία. Αφορά ένα μυστηριώδη άνδρα με το μικρό όνομα Γιώργο, για τον οποίο, όπω λέει, έχει κάνει έρευνα του το έχει εκμυστηρευτεί, ισχυρίζεται και 12 χρόνια. Ότι αυτό ο άντρα τη βίαζε πριν γνωρίσει το μύχο. Με αυτόν τον τρόπο, ο κατηγορούμενο θέλει να αποδείξει ότι δεν ήταν ο πρώτο που είχε βιάσει 12 χρόνια, αλλά υπήρχε και άλλο νωρίτερα. Στην τελευταία κατάθεση 12 χρόνια, αφού γίνεται συζήτηση με τον αστυνομικό παιδοψυχολόγο, στη συνέχεια τη δίνουν φωτογραφίε συγκεκριμένων αδρών για τον καθένα από του οποίου η μαθήτρια έδινε συγκεκριμένα στοιχεία. Αρχικά το παιδί, στην ερώτηση αν συνέβαιναν άλλου είδου πράγματα με τον συγκεκριμένο άνθρωπο που κυκλοφορούσε με τζιπ, είπε ότι δεν μπορεί να πει περισσότερα πράγματα, όμω στη συνέχεια έσπασε και μίλησε, αφού στην κατάθεση περιγράφονται σκηνικά που δεν μπορούν να αναπαραχθούν. Μια ακόμα αποκάλυψη που έκανε η μικρή μαθήτρια είναι ότι υπήρχαν φορέ όπου επειδή ήταν αργά το βράδυ έφευγε κρυφά από το σπίτι μέσα από το φωταγωγό. Αποκάλυψη που την έκανε όταν οι αστυνομικοί τη έδειξαν τη φωτογραφία ενό 39χρονου άνδρα με τον οποίο μιλούσαν μέσω εφαρμογή. Με το πρόσωπο αυτό συναντήθηκε μία φορά, τότε που το έσκασε από το φωταγωγό. Κλείνοντα την τέταρτη και τελευταία κατάθεση, το κοριτσάκι αναφέρθε στο Airbnb τη οδού Ρεδεστού, στο κέντρο τη Αθήνα. Όπω είπε, εκεί συναντούσε έναν άνδρα σε κάθε επίσκεψη. Ενώ η Ελία είχε κλειδί και άνοιγε και έμπαινα μέσα σαν να ήταν, όπω είπε χαρακτηριστικά, κανονικό σπίτι. Στην τρίτη κατάθεση που έχει στη διάθεση η αστυνομία, το παιδί αναφέρεται και στον Νίκο Ανοχή τη Οδούκα Κασάνδρα, τον οποίο και αναγνώρισε. Όπω είπε στι προηγούμενε καταθέσει, ντρεπόταν να το πει, όμω αυτή τη φορά αποφάσισε να μιλήσει. Εκεί που πάνε οι γυναίκε για να κάνουν σεξ. Εκεί με είχε πάει ο Ηλία, δήλωσε χαρακτηριστικά. Και εδώ κυρίε και κύριοι, το δελτίο μα ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μα bluesky.tv.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και η εκπομπή Αντιπαραθέσει με τον Κώστα Χαρδαβέλα. Καλό σα βράδυ.